να σας ενημερώσουμε λιγάκι από το Δήμο στην προσπάθεια που καταβάλουμε για να βοηθήσουμε την ανακύκλωση. Μοιράζουμε μια τσάντα ειδική για τις γυάλινες συσκευασίες, οι οποίες θα τις τοποθετείτε για τις γυάλινες συσκευασίες σας σε αυτή την τσάντα και στη συνέχεια να τις αναποθέτετε στις πλευράδες που υπάρχουν στα διάφορα σημεία της πόλης. Εντάξει, εγώ εκπροβάζουμε και εμείς. Θα διάσουμε μετά στις καμπάνες της Λέφου. Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Δήμος, μέσα σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλει για την ανακύκλωση, σήμερα ενημερώνουμε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τους μοιράζουμε μία τσάντα ειδικά για την ανακύκλωση του γυαλιού. Στην προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά προκειμένου να μειώσουμε, επαναλαμβάνω, τον όγκο, και καλώ όλους τους δημότες να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Ο πλανήτης μας εκπέμπει σως. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και όλοι να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της ανακύκλωσης, να ξεχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. Σήμερα ιδιαίτερα δίνεται μια βαρύτητα στο να ξεχωρίζουμε τις γυάλινες συσκευασίες από τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά και από τα απορρίμματα. Οι επιχειρήσεις που σήμερα θα παραλάβουν μια ειδική τσάντα και στη συνέχεια θα επεκταθεί και θα διανεμηθεί και στις κατοικίες, είναι για να τοποθετούν τις γυάλινες συσκευασίες τους εδώ και στη συνέχεια να τις τοποθετούν στους μπλε καμπάνες που έχουν τοποθετηθεί στα διάφορα σημεία της πόλης. Στις μέχρι τώρα περιοδίες που έχετε κάνει στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τι σας είπαν οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες, θα συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια? Ναι, και θα συμβάλλουν, μας ευχαριστούν και μας συγχαίρουν για αυτή την προσπάθεια, γιατί αρχίζει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε και να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων προκειμένου να βρεθεί μια λύση, γιατί όλα είναι ένα κόστος το οποίο επιβαρύνει όλους μας. Τις καμπάνες, τις ειδικές καμπάνες γυαλιού, εδώ και ένα μήνα περίπου. Πώς πάει η ανακύκλωση μέχρι αυτή τη στιγμή? Οι καμπάνες έχουν τοποθετηθεί περίπου ένα μήνα τώρα στην πόλη. Ήδη έχουν γεμίσει αρκετές. Περιμένουμε να κάνει μια σύμβαση η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης πλέον με την εταιρεία που θα κάνει την αποκομιδή, για να ξεκινήσει και η αποκομιδή. Φυσικά υπάρχει χώρος ακόμα και παράλληλα θα τοποθετηθούν, είμαστε σε αναμονή να παραλάβουμε και 10 επαγγελματικές καμπάνες που θα τοποθετηθούν στα καταστήματα, στα κέντρα διασκέδασης δηλαδή, που έχουν μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων σε γυαλί. Μέσα στα καταστήματα έχει ευαισθητοποιηθεί. Έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος πράγματι και ξεχωρίζει. Και αν είδατε και αν ακούσατε και σε άλλα καταστήματα τώρα, λένε ότι εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά και τα πηγαίνουμε. Τώρα που μας φέρατε και την τσάντα, είναι ένας λόγος παραπάνω να κάνουμε ακόμα καλύτερα αυτή τη διαλογή στις γυάλινες συσκευασίες. Δηλαδή, γεμίζουν τις τσάντες αυτές με γυαλί και μετά τις αδειάζουν μέσα στις καμπάνες ή μαζί με την τσάντα? Όχι, αυτή η τσάντα χορηγείται για να γίνεται η συλλογή τους, να μαζεύεται το γυαλί και να το μεταφέρει, να το αδειάσει στην καμπάνα, στο μπλε κάδο που υπάρχει. Ανάλογη καμπάνια θα κάνετε και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου της Τρίπολης? Αυτή τη στιγμή όχι, θα μείνει μόνο για την Τρίπολη και στη συνέχεια θα επεκταθεί, πιστεύουμε, από αρχές του χρόνου σε όλο το Δήμο της Τρίπολης η ανακύκλωση. Κάνουν ανακύκλωση γυαλιού, θα γίνει κάποια επιστροφή στα τέλη ή θα γίνει πιο καθαρή η πόλη? Το όφελος στο να κάνουμε ανακύκλωση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένα είναι το κόστος, το οποίο σήμερα ο τόνος στοιχίζει περίπου 100 ευρώ η διαχείριση του, μεταφορά του και διαχείριση. Εάν σκεφτούμε ότι παράγουμε 50 τόνους ημερησίως, είναι 5.000 την ημέρα που μπορούν να μένουν στα ταμεία του Δήμου, τα οποία μέσα από αυτές τις 5.000 θα μπορούμε να έχουμε άλλα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή θα μπορούμε να έχουμε έργα βελτίωσης της πόλης μας, αντί να τα δίνουμε τα χρήματα αυτά στα απορρίμματα
και να μην έχουμε εμείς ένα κέρδος. Αυτό είναι, σημαίνει μέσα από αυτό, είναι το όφελος, το ανταποδοτικό τέλος που μπορεί να έχει ένας δημότης. Και τα δημοτικά τέλη θα είναι λιγότερα και όλα αυτά, και παράλληλα το κόστος που περίπου ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο το χρόνο η διαχείριση των απορριμμάτων, τα οποία μπορούμε να τα έχουμε όφελος και να γίνει ένας δρόμος, να γίνει ένα πάρκο, να γίνει οτιδήποτε άλλο. Μοιράζουμε μία τσάντα για την ανακύκλωση των γυαλιών. Έτσι, προκειμένου να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε τα γυάλια συσκευασίες σας και μετά να τις αδειάζουμε στις μπλε καμπάνες που υπάρχουν τοποθετημένες στην Βουλή. Αυτό είναι δικό μας, να μαζεύουμε τα μπουκάλια, να τα βάλουμε στα μπουκάλια. Ναι, θα τα βάλεις στα μπουκάλια, θα το τοποθετείτε στο μπλε κάτω. Εντάξει, πάρα πολύ.